κοιτάξω. Για πες. Τις παίρνω με τη σειρά. Πάρε ό,τι θες, λέγε. Αν τολμάω να κοιτάξω την κάμερα και να πω στον αέρα αν έχω σχέση. Γιατί να σου κάνω. Μπήκα. Πες. Όχι, εκεί. Ναι. Όχι. Γιατί δεν μετέφερα τη βάβα των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Γιατί δεν μετέφερε, σε φάναξε καλά. Δεν με φώναξε, παιδιά. Είναι αλήθεια, φάναξε καλά. Που σου λένε τα κορίτσια προτιμούσαν εσένα να μεταφέρει τη βάβα. Πόσα κορίτσια έχει χωρίσει την μητέρα σου. Για παπά, παπάκι, τα φωτίτα. Η παρέα μου παρτιζεί και από αγόρια και από κορίτσια, οπότε τις ξέρει όλες. Εννοεί ρε παιδάκι μου. Και κορίτσια σχέση. Τώρα δηλαδή μας το πας αλλιώς μας το πάει. Νομίζω όλες. Όλες. Δηλαδή είναι πολλές. Είναι... Συνεχίζω, ναι. Τι να πω στην αδερφή μου, που σε έχει κρεμάσει αφήσει, έχει κάθε βράδυ σε φυλάει. Ελπίζω να έρθει να με φιλήσει και από κοντά, τι να πω. Να έρθει στο θέατρο. Να, ναι, εννοείται. Στο θέατρο, μέχρι τις 15 Μαΐου να έρθει. Ωραία, θα έρθουν εκεί να σε φιλήσουμε. Βεβαίως, ναι. Ωραία, άμα περάσουν, τις φύρασουν. Άμα βγεις απ' έξω και δεν σε σωροβαδίσουν, μια συνέχιση, τι άλλο λέει. Αν έκλαψα όταν χώρισαν οι Boys and Noise. Ναι, αυτό θέλω να μου το πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, αν έκλαψες. Κάτι κλαίω πολύ αυτό το Γιάννη. Όχι, δεν έκλαψα, αλλά γενικά ήταν πολύ ανάπηρος. Δεν στεναχωρήθηκες. Ένα μέρος του εαυτού μου στεναχωρήθηκε. Πάντα στεναχωρήθηκε όταν τελειώνει. Κάτι ωραία. Αλλά ήταν ανάπηρα συναισθήματα γιατί δεν πρόλαβα πολύ. Να τους χρησιμοποιήσω. Οικογένειά του που ήμουν στην φυλακή. Οπότε αποστρώθηκε και την ξέχασε. Τα πλάνα, τα δικά μου. Δεν το ξέχασα, εννοείται. Τα παιδιά μου είναι πολύ καλή συνήθεια. Αλλά ήταν αυτό, ήταν το ανάμεικτο συνέστημα που είναι κυρία του. Ναι. Αυτέ δεν κάνουν ησυχία. Αντί να κάνουν και να βγουν τι απαντήσει. Είναι φασαριώδε. Είσαι σε φασαριώδε. Δεν έχει άλλε ερωτήσει. Να κάνω ρηφρέ και δεν ξέρω. Είναι οι ερωτήσεις αυτές, είναι οι ερωτήσεις. Το έχουν γεμίσει με καπνό εκεί. Εγώ τώρα προς το παρόν έχει αυτά, γιατί άμα αρχίσω και σου δίνω τις ερωτήσεις τις άλλες, δεν νομίζω ότι επιδέχονται από αυτές. Πώς βίωσες την κατάσταση απόψε? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Το εκπομπή σου και το παρατήρησα και στην πρώτη εκπομπή σου.